Τώρα οδηγείται. Και πάμε για την εκκίνηση της δεύτερης προορμίας. Έχει δοθεί εκκίνηση της δεύτερης προορμίας. Έχει καλή εκκίνηση ο Ροδίτης Γιούκ που θέλει να πάρει από την αρχή την πρωτοπορία και θα την πάρει ο Ροδίτης Γιούκ. Πιο πίσω από η Άλμισσα, εξωτερικά τώρα ο Μάντιος τοποθετείται σε καλή θέση, αλλά και η Σαμάκο Ενίαλος ψάχνει ένα πέρασμα. Μποναβεντούρο Βροντέας εξωτερικά θέλει αβερτή θέση, όπως και η Έλα Καρδιά μου που βελτιώνει θέση πιο πίσω με τον Ροδίτη Γιούκ στα δύο μήκη από την Σαμάκ. Πιο πίσω τρέχει εξωτερικά ο Μάντιος, ακόμη πιο έξω είναι ο Βροντέας, ο Ενίαλος που φαίνεται να έχει πρόβλημα και να σταματάει. Εσωτερικά η Μποναβεντούρα, Έλα Καρδιά μου, πρωταθλητής Ροδίτης Γιούκ. 2-3 μίχη από τον Μάντιο που πιέζει ο Βροντέας. Εσωτερικά η Άλμισσα, έμεινε πίσω η Σαμάκ. Ροδίτης Γιούκ ελέγχει πλήρως ρυθμό στο σημείο αυτό. Είναι στα 4 μίχη από τον Μάντιο και τον Βροντέα κοντά στο 400. Ροδίτης Γιούκ σταθερά στην πρωτοπορία. Πιο πίσω πιέζει ο Μάντιος, πιέζει ο Βροντέας. Εσωτερικά η Άλμισσα. Ο Ροδίτης Γιούκ μπαίνει με άνεση στην πρωτοπορία στην ευθεία. 7 μίχη μπροστά από τον Βροντέα, τον Μάντιο. Πρωταθλητής τώρα κάνει finish εξωτερικά. Ο Ροδίτης Γιούκ όμως είναι πάρα πολύ μπροστά. Είναι 6 μίκια από τον Βροντέα. Ροδίτης Γιούκ από την αρχή στην πρωτοπορία για να κερδίσει δια υγιεινού περιπάτου. Πιο πίσω είναι ο Βροντέας, ο πρωταθλητής. Και στην τέταρτη θέση είναι ο Μάντιος με την Μποναβεντούρα. Για την τέταρτη θέση. Εύκολη επικράτηση για τον Ροδίτη.